Λοιπόν, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμέρικα και πάμε στη Νέα Υόρκη, πάμε στο Long Island για να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό φίλο, έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, έναν άνθρωπο που έχει δώσει το δικό του αγώνα για δεκαετίες τώρα για την διάδοση και διάσωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάμε για τον Νίκο Νοταρίδη, τον εκδότη της εφημερίδας Ομογένεια και Αθλητισμός, μια ιστορική εφημερίδα που κρατά και αυτή πολλές δεκαετίες, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που έχω αυτό το πολύ καλό φίλο πάνω απ' όλα στη τηλεφωνική γραμμή μαζί μου για να πούμε μια καλημέρα εκεί στο Αμέρικα. Καλημέρα, Νικόλα. Καλησπέρα σε εσάς, Νίκο μου. Ήθελα να, πριν αρχίσουμε, να πληροφορήσω τους ακροατές μας για σένα προσωπικά, που σου αξίζει να το κάνω αυτό το πράγμα, να μάθουν ότι είσαι ο ιδρυτής του πρώτου ποτέ αθλητικού συνδέσμου ομάδος από την Ελλάδα, της ΑΕΚ. Ναι, τώρα δες αυτό και θα πλακώσουν όλοι οι υπόλοιποι και θα με κυνηγάνε. Αλλά όλοι ξέρουν ότι είμαι ΑΕΚ, οπότε εντάξει. Όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρξε ο μοναδικός σύνδεσμος που ήταν αγνώστη, δηλαδή μόνο γραφεία, μόνο συνευρέσεις στο μελών, μόνο όλα αυτά, και δεν ήταν ποτέ καφενείο, όπως ήταν και είναι του Γρήγα, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Όχι, θα μας κυνηγήσουν, Νίκο μου. Θέλω να κάνουμε ένα flashback για να δούμε λίγο, εσύ την έχεις ζήσει καλύτερα από όλους μας την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου εκεί. Δεκαετίες πίσω υπήρχαν μεγάλες ομάδες, ο Greek American ιδιαίτερα, και άλλες μεγάλες ομάδες. Θα μας το πεις εσύ, ποιες εποχές ήταν που ερχόντουσαν τσουβάλια, έτσι τσούρμο παίκτες από την Ελλάδα για να παίξουν εκεί. Έχει παίξει ο Μίμης Παπαϊωάννου, έχει παίξει ο Μίμης Δωμάζος. Εσύ θα μας τα πεις με λεπτομέρειες όλα αυτά. Το Greek American είναι ο πρώτος ελληνικός αθλητικός σύλλογος της Αμερικής, ο οποίος ιδρύθηκε πριν τον πόλεμο, και υπήρξε και ένας και Ερμής πριν τον πόλεμο, και μετά έγιναν ένα Greek American Ερμής. Με τον πόλεμο όλα διακόπηκαν, και το 1946 ορισμένοι εδώ ομογενείς, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, νεαροί μα πιο πολλοί που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, άρχισε την προσπάθεια να ξαναγίνει ελληνική ομάδα. Μάλιστα εδώ πέρα λέει ότι βρισκόμαστε στις αρχές του 1946, και τότε υπήρχε κάποιος ομογενειακός σύλλογος με το όνομα ΣΕΝ, Σύνδεσμος Ελλήνων Νεοφερμένων. Τα μέλη του συνδέσμου ήταν κατά το πλήστο νεαροί και νεαρές. Μάλιστα από τις γνωριμίες έγιναν και πολλοί γάμοι. Πολλοί λοιπόν νέοι μέλη του συνδέσμου άρχισαν να βρίσκονται στο Central Park και στο Van Cortlandt Park και να παίζουν μπάλα. Και από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, να γίνει το Greek American, το νεότερο, το μετά τον πόλεμο, το Greek American, το οποίο έγινε, άρχισε να αγωνίζεται το Σεπτέμβριο του 1946. 1946, λοιπόν, και τα μεγάλα επιτεύγματα ήταν το 1967, 1968, 1969, όταν προπονητή τον Αρχέτα, τον αείμνηστο Αρχέτα Παναγούλια, τον αγαπητό μας πάρα πολύ και μας λείπει πάρα πολύ, και με παίχτες από την Ελλάδα, Γιάννης Κοσμίδης, Χασικίδης του Ηρακλή, τώρα που δεν το θυμάμαι όλους, αλλά με μια υπερομάδα κατέκτησαν το πρωτάθλημα, κύπελο λεγόταν, αλλά πρωτάθλημα ήταν Αμερικής, το 67, 68, 69, συνεχόμενα τρία κύπελα Αμερικής και πρωταθλήματα. Τρίπλ. Και έπαιξαν τότε και με ομάδες άλλων χωρών της ομοσπονδίας εδώ, τη λεγόμενη CONCACAF, της Καραϊβικής που λέμε, ας πούμε, ομάδες Μεξικό κλπ. Λοιπόν, μιλάμε για μια λεμπρή τριετία, 67-68-69. Μετά είχαμε πάλι το 1974 πάλι ξαναπεί το Greek American, το κύπελλο Αμερικής. Και μετά από το 1975 και πέρα ιδρύεται ο Παγκύπριος. Ο Παγκύπριος, ο οποίος ήταν το μεγάλο άστρο μετά, το κυριάρχησε, ήταν ο ιδρυτής, ο μεγάλος ομογενής και πατριώτης Κύπριος Φίλιπ Κρίστοφερ, μεγάλη προσωπικότητα για μένα. Ο οποίος ακόμα ασχολείται με τον Παγκύπριο, έτσι, μιλάμε για... Ορίστε. Ο οποίος ακόμα ασχολείται με τον Παγκύπριο, μιλάμε για... Για μένα είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα του αθλητισμού, της ομογένειας. Ναι, ναι, ναι. Και έφερε εκεί το Μίμη Παπαϊωάννου, έτσι, και άλλους. Ο Παγκύπριος έκανε το υπεράλμα να φέρει το Μίμη Παπαϊωάννου, και με τον Παπαϊωάννου πήρε
2-3 κύπελα Αμερικής, δηλαδή όπως του Αμερικά τα κύπελα, δηλαδή 81, 80, 81 και 83, με τον Μίνικο Παϊωάννου παίχτη αρχικά και μετά προπονητή, αλλά και πάλι έπαιζε ποτέ. Και έτσι κόλλησε και στην Αμερική ο Μίνης, έτσι. Το Μάζο τον έφερε έτσι μονάχα για ορισμένα παιχνίδια, δεν τον έφερε. Είχε έρθει και ο Κούδας εκεί ή κάνω λάθος? Νομίζω ότι απατώμε ότι είχε περάσει, μάλλον παρά είχε έρθει και είχε παίξει. Μπορεί να έχει παίξει κανένα αγώνα με τον Πακύπριο. Ναι, κανένα δύο αγώνες. Ναι. Όχι, ας πούμε, τίποτα ιδιαίτερο. Και άλλα μεγάλα ονόματα πάντως. Πέρα από τους δύο Μίμηδες, πέρασαν και άλλα πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από το Μουδενιακό εκεί ποδόσφαιρο, τον Πακύπριο και τις άλλες ομάδες. Το Greek American βασικά έφερε τότε, σας λέω, πιο πολύ Θεσσαλονικής είχε φέρει. Ηρακλή πιο πολύ και λοιπά. Και μετά από Κύπρος έφερε επίσης και εκείνους από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είχαμε μια λαμπρή εποχή τότε, ας πούμε, μια λαμπρότατη εποχή. Ναι. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Τώρα έχουν μείνει τώρα το Greek American, το κτίριο που είχε στην Αστόρια επί χρόνια. Δυστυχώς το πούλησαν κάποιοι παράγοντες, ας πούμε. Χάθηκε, ναι. Είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Τώρα μην την ανοίξουμε, γιατί δεν κλείνει με τίποτα. Τα γνωστά που συμβαίνουν στα ελληνικά σωματεία. Νίκο μου, πέρα από το Greek American και την ομάδα του Παγκυπρίου, που έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο στίγμα δίνουν στον ελληνικό αθλητισμό εκεί της Νέας Υόρκης, υπήρχαν και άλλες μεγάλες ομάδες, όπως η Δόξα του Washington Heights, όπως είχε ξεκινήσει. Η Δόξα του Washington Heights είναι η ομάδα μου. Ήμουν παρός στην ίδρυσή της. Ήμουν από τα τελεσφατό, είναι η ομάδα μου, στην οποία υπηρέτησα και 7 χρόνια γραμματέας και 2 χρόνια πρόεδρος. Η Δόξα υπάρχει ακόμη και τώρα αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι τρεις ομάδες, Παγκύπριος, Greek American και Δόξα. Η Δόξα συνεχίζει να υπάρχει και να αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία της περιφέρειας. Πάντως γενικά το θέμα είναι ότι εμείς εδώ στην Αμερική, οι Έλληνες της Αμερικής δηλαδή, έχουμε πετύχει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα στο ποδόσφαιρο, μεταξύ των άλλων ομογενειών. Έτσι, είμαστε από τους πρώτους. Και μάλλον θέλω να πω, μπορώ να πω ότι και όλοι, ξέρω, οι Ιταλοί και λοιπά έχουν πάει τώρα πίσω, έχουν χαθεί. Εμείς παραμένουμε. Έχουμε περίπου 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Νίκο, θα ήθελα να πάμε πάλι το ημερολόγιο πίσω. Έζησε ο κόσμος εκεί ένα πρωτάθλημα με πολλές ελληνικές ομάδες. Υπήρχαν και 2 και 3 κατηγορίες. Κάθε περιοχή στην Ελλάδα είχε και την ομάδα της. Ας πούμε, υπήρχε ομάδα μέχρι και για το Μαθράκι, ας πούμε, που το θυμάμαι και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Μαθράκι ήταν από τις παλαιότερες ομάδες. Λοιπόν, Νίκο, θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη να μπορέσω να πω για το Greek American τώρα, κύριο που είχε χάσει. Το κτίριο που είχε χάσει ο τωρινός πρόεδρος Νίκος Αρβανίτης κατάφερε να το πάρει εκείνος το κτίριο πίσω και τώρα ετοιμάζεται να ξανανοίξει η λέσχη του Greek American που υπήρχε παλαιότερα τόσα χρόνια. Ναι, ωραία. Μακάρι να γίνει αυτό το θαύμα. Νίκο, μάλλον χάσαμε τον Νίκο από την τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει ο Νίκος Νοταρίδης? Όχι. Λοιπόν, κάναμε ένα ταξίδι, φίλες και φίλοι, στο μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου της Νέας Υόρκης με τη βοήθεια του πολύ καλού συναδέλφου και εξαιρετικού ανθρώπου του Νίκου Νοταρίδη, και παράλληλα μάθαμε τι γίνεται στις ελληνικές ομάδες του εξωτερικού από τον Νικόλα Κολιτά και τον Γιώργο Αγγελίδη. Ήταν η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας». Σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, εμείς θα ανανέωσουμε το ραντεβού μας και πάλι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, και να σας ενημερώσουμε ότι η Ώρα Ελλάδας θα μεταφερθεί όχι με τον αθλητικό της χαρακτήρα αλλά με το κοινωνικοπολιτιστικό της πρόσωπο και με ενδιαφέρον πάλι και πάντα για τον ελληνισμό της διασποράς στην Φωνή της Ελλάδας κάθε Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, 12 με 1 θα υπάρχει η Ώρα Ελλάδας και στην Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά από μένα. Νίκος Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άγγελος Φιλδισάκος. Ο Δημήτρης Μελίσης και η Ελένη Λέση ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.